Καλημέρα, αν και τώρα καλησπέρα. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η οσφιαλγία. Έχουμε από την Επιτροπή που έχει οργανώσει και όλη την εκδήλωση αυτών των μαθημάτων και βασικά τον καθηγητή τον κύριο Λιάπη, έχουμε την τύχη να έχουμε αυτή την ενότητα σήμερα που είναι πολύ σημαντική τόσο για τη διάγνωση, τη διαφορική διάγνωση, όσο και για την αντιμετώπιση. Εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτε πάνω σε αυτά. Το μόνο που θέλω να πω ότι είναι μια αιτία αναπηρίας, η έκτη κατά σειρά αιτία αναπηρίας, απαντά κυρίως στις γυναίκες και είναι η επίπτωση κυμαίνεται μέσα από μεγάλες μεταναλύσεις που έχουν γίνει στο 18% που λένε και είναι, αφορά και εφήβους, όχι μόνο τους ενήλικες, αλλά και σε εφήβους έχει βρεθεί με τελευταίες εργασίες ότι είναι σημαντική η επίπτωση και υπάρχει σε αυτή τη μελέτη που έχει δημοσιευθεί πρόσφατα το 18 σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε χώρες με ανεπτυγμένες πολύ περισσότερο παρότι σε χώρες πιο φτωχές. Ίσως φταίει και το ότι εκεί υπάρχει οργάνωση και καταγράφονται καλύτερα τα πράγματα. Θα ήθελα να παρακαλέσω, καταρχήν θα μιλήσει ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση της οσφιαλγίας και θα ακολουθήσει η καθηγήτρια η κυρία Βαδαλούκα ως προς την αντιμετώπιση. Όλοι ξέρετε και τους δύο συναδέλφους. Η κυρία Βαδαλούκα είναι από τους προτεργάτες στα εργαστήρια, στα ιατρία πόνου και που έχει βοηθήσει βασικά στην εξάπλωση αυτών των ιατρείων σε όλη τη χώρα μας. Κύριε Παπανδρέου. Κύριε Παπανδρέου, μπορώ να ρωτήσω κάτι διαδικαστικά. Ευχαρίστω. Γιατί το θέμα το περιορίσατε στη αλγία γιατί δεν βάλατε στη αλγία ή στη αλγία. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Όχι, συμπεριλαμβάνεται και η αλγία. Θα δείτε ότι είναι συναφείς η όρη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την προσέλευσή σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον καθηγητή τον κύριο Λιάπη για την πρόσκληση αυτή. Ξεκινώ με την παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 73 χρονών όταν παρουσιάστηκε σε εμάς την ομάδα μας το Μάιο του 18, παχύσαρκο, σαχαρόδι διαβήτη υπό θεραπεία και αρτηριακή υπέρταση. Κατά τα άλλα, σε καλή γενική κατάσταση. Το ιστορικό του περιλαμβάνει επίμονη προοδευτική οσφιαλγία από το 2016, αμφωτερόπλευρη ισχυαλγία από το 2017, δηλαδή ένα χρόνο πριν μας επισκεφθεί, και διαλείπουσα χολότητα το τελευταίο εξάμηνο που έφτασε πια μέχρι τα 200 μέτρα σε συνδυασμό με αιμοδίες κάτω άκρων. Χαρακτηριστικά του πόνου του ήταν ότι επιδεινωνόταν στην κίνηση, υποχωρούσε στην ανάπαυση, αλλά επιδεινωνόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην κλινική εξέταση, από στοιχεία που έχουμε, γιατί καταρχήν πήγε σε άλλο συνάδελφο, τον Μάιο του 2016 δεν υπήρχε νευρολογική σημειολογία. Τον Μάιο του 2018, όταν τον είδα εγώ, είχε σαφή νευρολογικά ευρήματα, υπαισθησία ριζητικής κατανομής της τέταρτης και της πέμπτης οσφυγικής ρίζας αμφωτερόπλευρα, συμμετρική ελάττωση των τενοντίων αντανακλάσεων που μπορεί να υποδηλώνει βέβαια και το θέμα του σαχαρόδους διαβήτου που έχει, η ποιότατη μυϊκή αδυναμία της ρεχίας κάμψης των άκρων ποδών και χαρακτηριστικό πάλι επιδείνωση των συμπτωμάτων κατά την υπερέκταση. Η λοιπή νευρολογική του εξέταση ήταν μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού. Η μαγνητική δεν είναι, θα έλεγα, αρίστη αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την οσφυγική μοίρα. Είναι η πρώτη μαγνητική που έκανε τον Μάιο του 2016, δύο χρόνια δηλαδή πριν, όπου βλέπουμε χαρακτηριστικά
αυτή την μάζα, η οποία βρίσκεται στο πίσω από το σώμα, σημειώστε το αυτό, βρίσκεται πίσω από το σώμα του τετάρτου σπονδύλου, είναι ενδοκαναλική, δηλαδή βρίσκεται μέσα στο σάκο, δεν είναι πολύ καθαρή η μαγνητική, απλώς σας δηλώνω ότι έχει σαφή περιγεγραμμένα όρια και οι διαστάσεις είναι περίπου στα 2 εκατοστά. Προχωρούμε με τη μαγνητική, η οποία έγινε όταν τον είδα, όπου βλέπουμε δύο πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία. Καταρχήν, η μάζα αυτή από το σώμα του τετάρτου που βρισκόταν έχει ανέβει στο σώμα του τρίτου. Ταυτόχρονα έχει περίπου διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα σε 2 χρόνια. Από εδώ ξεκινάει και η διαφορική διάγνωση πια της εξεργασίας αυτής. Βλέπουμε μία μάζα, μία συμπτωματολογία η οποία εκδηλώνεται προοδευτικά τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια. Μία μάζα που έχει απεικονιστικούς χαρακτήρες καλοήθειας. Και το πολύ χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι η μετανάστευσή της κατά ένα σπονδυλικό σώμα. Αυτό αυτόματα βάζει την υπόνοια ότι η μάζα αυτή δεν προέρχεται από τα καλύματα της μήνυγκας ή εξομηνυγκικής εντόπισης, αλλά βρίσκεται, πιθανότατα κρέμεται από ένα νεύρο της υπούριδας. Η πρώτη διάγνωση είναι όγκος νευρικής αιτιολογίας καλοήθης στην κατηγορία σβανωμάτων, νευρινωμάτων, παραγαγλιωμάτων. Η χειρουργική επέμβαση που έγινε στις 29 Μαΐου του 2018 αφορούσε πεταλεκτομή, μια περιορισμένη πεταλεκτομή του όμικρον 3. Με μεθόδους μικροχειρουργικής διανύχθηκε η σκληρά μήνυγκα και βρέθηκε πράγματι μια συμπαγής περιγεγραμμένη μάζα, εκφιόμενη χαρακτηριστικά από μια νευρική ρίζα της υπούριδας. Η ιστολογική εξέταση ήταν τυπική παραγαγλιώματος, που είναι μία μορφή σβανώματος, νευρινώματος δηλαδή. Οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές από την εγχείρηση. Σκληρά μήνυγκα που αναρτάται με ράματα, όγκος και οι ρίζες της υπούριδας. Εδώ υπήρχε μία μικρή επαφή με τις ρίζες, αλλά αποκολλήθηκαν εύκολα σχετικά. Και όγκος χαρακτηριστικός. Με την γυρίδη του πορεία ήταν πάρα πολύ καλή, δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη επιπλοκή, δεν υπήρξε επιβάρυνση στις νευρολογικές σημειολογίες, αντίθετα υπήρξε πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων του. Το follow-up στους 3, 6 και 9 μήνες παρέμεινε το ίδιο. Με την χειρητική του μαγνητική, το σημείο της πεταλεκτομής, δεν υπάρχει πλέον όγκος εδώ, ούτε εδώ πέρα. Αυτό ήταν το περιστατικό για να θυμόμαστε, και σημειώνω πάλι τα χαρακτηριστικά της οσφυαλγίας του ασθενούς αυτού, επιδείνωση στην κίνηση, ελάττωση των συμπτωμάτων στην ανάπαυση, επιδείνωση τη νύχτα. Θυμηθείτε το, γιατί είναι και μία μέσα στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Προχωρούμε στη διαφορική διάγνωση της οσφυαλγίας. Από την ορολογία όλοι ξέρουμε λουμπάγκο, λούμπους από τη μέση και άγκο, ο πόνος στα λατινικά. Απαντώ και στο θέμα της ισχυαλγίας, περιλαμβάνει ουσιαστικά και την ισχυαλγία ή οσφυαλγία. Πόνος νευρικής, νευριτιδικής κατανομής, ριζιδικής κατανομής, λόγω πίεσης νευρικής ρίζας, επειδή δεν πρωτοεμφανίζεται στο ισχύο, στην κατησχύον και κατεβαίνει προς τα κάτω, πήρε και το όνομα της ισχυαλγίας. Για ποιο λόγο πονάμε στη μέση? Μια αδρότατα, σπονδυλικό σώμα, σπονδυλικό πέταλο, μεσοσπονδύλιος δίσκος, αρθρώσεις, αρθρικές αποφύσεις ή αποφυσιακές αρθρώσεις, 4 ανά σπόνδυλο, και ξεκινάμε. Πονάει το περιόσταιο, πρώτον. Άρα, οποιαδήποτε βλάβη σπονδυλικού σώματος ή πετάλου που επινέμεται το περιόσταιο ή ακόμα και τη σπογκώδη ουσία, η οποία έχει νευρικές απολύξεις, πονάει. Πάμε στο δίσκο.
Το εσωτερικό του δίσκου που αποτελείται από 99% περίπου κολαγόνο συνήθως δεν έχει νευρικές απολήξεις. Αν και σε τελευταίες παθαλογοανατομικές μελέτες έχει βρεθεί ότι υπάρχουν κάποιες νευρικές απολήξεις. Αυτό που έχει πλούσιες νευρικές απολήξεις, οι οποίες μάλιστα εκπορεύονται από τις σύστοιχες ρίζες, είναι ο εινώδης δακτύλιος, η σκληρή περιφέρεια που συγκρατεί τον πυκτοειδή πυρήνα. Γι' αυτό και στις δισκοπάθειες, ακόμα και σε δισκοπάθειες οι οποίες είναι κεντρικές, μπορεί να έχουμε έντονη οσφιαλγία και να μην έχουμε καθόλου ισχυαλγία. Το τρίτο και πιο σημαντικό κομμάτι είναι οι αρθρικές αποφύσεις ή αποφυσιακές αρθρώσεις. Αυτές νευρώνονται έντονα από παλίνδρομα νεύρα που εκπορεύονται απευθείας από τις ρίζες, που σημαίνει ότι η κυρία Βαδαλούκα θα σας το αναφέρει και περισσότερο, πονάνε πάρα πολύ και επιπλέον έχουν τον καλούμενο referring pain, δηλαδή αντανακλαστικό πόνο, ο οποίος δίνει κατανομή ισχυάδας χωρίς να επηρεάζεται η νευρική ρίζα. Προχωρούμε. Ξεκινάμε και στα γρήγορα την αιτιολογία της οσφιαλγίας. Η μη ειδική οξία οσφιαλγία είναι η οσφιαλγία που παρουσιάζεται περίπου στο 70% των αιτιών της οσφιαλγίας, σημειώστε το ποσοστό αυτό, τεράστιο ποσοστό, και οφείλεται χωρίς υποκείμενη σοβαρή παθολογοανατομική αλλίωση και οφείλεται καθαρά σε μυϊκό σπασμό, σε μυοσυνδεσμική κάκωση, σε κάποιο μικρό διάστρεμα μιας αποφυσιακής άρθρωσης. Είναι η οσφιαλγία η οποία έχει πολύ καλή φυσική πορεία, υποχωρεί σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6-7 εβδομάδες, αλλά έχει την τάση να υποτροπιάζει. Παθήσεις του μεσοσπονδυλίου δίσκου, απλές εκφυλήσεις, δισκοπάθειες που δίνουν κυρίως νευρολογικά σημεία του τύπου της ριζητικής κατανομής, αδυναμία πέλματος, υπαισθησίες, καταργήσεις αντανακλαστικών και επίσης το πολύ χαρακτηριστικό και για επίγουσα χειρουργική αντιμετώπιση, από όλα αυτά είναι το μοναδικό, είναι το σύνδρομο της υπούριδας, όταν μια μεγάλη κεντρική δισκοκύλη επηρεάσει την υπούριδα και δημιουργήσει προβλήματα και από τους σφινκτήρες. Μια χαρακτηριστική εικόνα αριστερής ισχυαλγίας με ανταλγική σχολίωση προς τα δεξιά και μεγάλη δισκοπάθεια η οποία επηρεάζει την πέμπτη οσφυϊκή ρίζα. Η απεικόνισή της στη μαγνητική, περισσότεροι την ξέρετε, βλέπουμε ότι το χαρακτηριστικό σήμα στην ακολουθία αυτή είναι λευκό του δίσκου, που σημαίνει ότι περιέχει αρκετό νερό, είναι το χαρακτηριστικό του νερού το λευκό, του ύδατος. Στους εκφυλισμένους δίσκους το πρώτο πράγμα το οποίο χάνουν είναι τη λευκότητά τους, μαυρίζουν διότι χάνουν ποσότητα νερού, γίνονται πιο σκληροί και δεν λειτουργούν πλέον σαν αμορτισέρ, και εδώ στις δύο αυτές τις μαγνητικές βλέπουμε ένα τμήμα του το οποίο έχει βγει προς τα έξω μέσα στο κανάλι. Συνεχίζουμε για μία κατηγορία ακόμα 10% εκφυλιστικής σπονδυλοαρθροπάθειας που σχετίζεται με την ηλικία, επιδεινώνεται με την κίνηση, ανακουφίζεται με την ανάπαυση. Υπάρχει σίγουρα περιορισμός της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης, ανάπτυξη αλάτων που μπορεί να είναι είτε πρόστια, είτε οπίστια, είτε πλάγια και μπορεί να συνυπάρχει με κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Στις φλεγμονώδεις παθήσεις που είναι ένα σχετικά μικρό ποσοστό και δύσκολο να διαγνωστεί, εκεί θέλουμε απαραίτητα τη βοήθεια των ρευματολόγων, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε, την bamboo spine, την χωριοειδίτιδα, την συμμετοχή των ιερολαγωνίων αρθρώσεων, οροαρνητική αρθρίτιδα, HLA-B27 θετικό. Σύνδρομο Ράιτερ, ψωριασική αρθρίτιδα, αρθρίτιδες φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου, γρήγορες εικόνες, bamboo spine, βλέπουμε ότι καθυλωμένες με πρόστια και οπίστια οστεόφυτα, συμμετοχή των οριολογονίων αρθρώσεων, χαρακτηριστικό δείγμα, ένας άνθρωπος πάσχει από αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, εδώ έχει φτάσει στη χειρότερη κατάσταση και εδώ είναι μετά τη λήψη κορτιζόνης και αντιφλεγμονωδών. Δεκαετίες βέβαια είναι αυτά.
Πολύ χαρακτηριστική και χειρουργική πάθηση η στένωση του οσφικού σπονδυλικού σωλήνα. Συνήθως είναι συγγενούς αιτιολογίας. Ο σπονδυλικός σωλήνας έχει μία μέση διάμετρο στην οσφυγική μοίρα, στα κατώτερα φυσιολογικά είναι γύρω στα 10 χιλιοστά. Οτιδήποτε κάτω από 10 χιλιοστά θεωρείται συγγενής στένωση του οσφυγικού σπονδυλικού σωλήνα, η οποία με την πάροδο της ηλικίας, με συμπαρομαρτούσες μικρές δισκοπάθειες, ανάπτυξη οστεοθήτων, πάχυνση των οχρών συνδέσμων και άλλων τοπικών προβλημάτων, αναπτύσσει στένωση στο σπονδυλικό σωλήνα. Επίσης, νεφρική οστεοδυστροφία και νόσος του Πάτζετ μπορεί να δώσουν εικόνα στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα. Η συμπτωματολογία της, πολύ χαρακτηριστικό, neurogenic claudication, διαλείπουσα χολότητα νευρογενούς αιτιολογίες, η οποία πάντοτε θα πρέπει να διαγνώσετε με τους αγκιοχειρουργούς και τους αγκιολόγους από αγκιακής αιτιολογίας. Μερικές φορές είναι δύσκολο, αν συνυπάρχουν έντονη αθυροσκλήνηση και συγγενός στενός σπονδυλικός σωλήνας. Εικόνα στένωσης είναι το λεγόμενο κομπολόι, όπως λέμε στην κοινή νευροχειρουργική σλάνγκ, όπου έχουμε μικρές προβολές των δίσκων, οπίσθιες στενώσεις πάνω σε ένα συγγενό στενό σπονδυλικό σωλήνα, όπου δημιουργούν τις χάνδρες του κομπολογιού. Μία άλλη μορφή στένωσης του καλοήθης από κύστη της αποφυσιακής άρθρωσης, που επίσης είναι πολύ συχνή σε μεγάλες ηλικίες. Λοιμώδεις παθήσεις, λοιμώδεις δισκοσπονδυλίτιδα ή σπονδυλοδισκίτιδα ή μετεγχειρητικής αιτιολογίας από μικροβιεμία. Τα κύρια μικρόβια αφορούν σταφυλόκοκο, στρεπτόκοκο και οι αιτίες σύψης είναι η ενδοκαρδίτιδα, δερματική λίμωξη, πιελονεφρίτιδα κυρίως. Σπανίως πια δεν βλέπουμε τη φυματιώδη σπονδυλίτιδα, τουλάχιστον στη χώρα μας. Σε χώρες όπως η Ινδία, που υπηρέτησε ο κύριος Δουρδουνάς, είναι συχνότατη. Εικόνα της σπονδυλοδισκίτιδας, όπου βλέπουμε αυτή την ασάφεια στα σπονδυλικά σώματα εδώ, ουσιαστικά είναι ίδημα, εδώ είναι μετεγχειριστικής αιτιολογίας, βλέπουμε τις μετεγχειρητικές αλλοιώσεις τους στα μαλακά μόρια σε μία εγχείρηση δισκεκτομής και προσβολή των σπονδυλικών σωμάτων. Εδώ είναι μικροβιακής αιτιολογίας μετά από ενδοκαρδίτιδα, όπου έχουμε προσβολή των σπονδυλικών σωμάτων, διατηρείται σε πρώτη φάση η αρχιτεκτονική τους, αλλά συμμετέχει πάντοτε και ο μεσοσπονδύλιος δίσκος. Άλλα αίτια είναι τραυματικές παθήσεις, κατάγματα, υπεξαρθρήματα, και πάμε βέβαια στη μεγάλη κατηγορία των νεοπλασματικών παθήσεων, που τις βλέπουμε πια αρκετά τακτικά με την διαγνωστική πια προσπέλαση που κάνουμε στους ασθενείς με καρκίνο. Δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό, 0,7%, σημειώστε, πλην όμως μία κατηγορία καρκίνων προστάτη, μαστός, πνεύμονας είναι και θηριοειδής, είναι εκείνοι που κυρίως συμμετέχουν σε πολλαπλές νεοπλασματικές παθήσεις, σε πολλαπλές μεταστάσεις από νεοπλασματικές παθήσεις. Τα χαρακτηριστικά είναι τρίτη κατά σειρά θέσεων μεταστάσεων μετά από πνεύμονες και ΗΠΑ. Το 60-70% των ασθενών που έρχονται με οσφυαλγία από μεταστατική νόσο συνήθως είναι η πρώτη διάγνωση. Χαρακτηριστικό κλινικό, γιατί εδώ θα επικεντρωθούμε, επιδείνωση με τις κινήσεις, μη υποχώρηση στην ανάπαυση, εντονότερος πόνος τη νύχτα. Δύο εικόνες με ένα παθολογικό, ένα κάταγμα μετά από πτώση της άνω πλάκας του τρίτου οσφυγικού σπονδύλου, χωρίς αστάθεια της σπονδυλικής θύλης, σοβαρό συντριπτικό εμπιεστικό κάταγμα του όμικρον 1 με υπεξάρθρημα για χειρουργείο. Μεταστάσεις πολλαπλές σε όλους τους σπονδύλους και wearing off των σπονδυλικών σωμάτων, δηλαδή σμίκρυνση. Εδώ βλέπουμε και οστεολυτικές βλάβες. Στα γρήγορα,
όλα τα καλοήθη νεοπλάσματα της σπονδυλικής στήλης, όπως αυτό που είδαμε στο περιστατικό προηγουμένως, μηνυγιώματα, νευρινώματα, λιπώματα, δερμοειδείς, επιδερμοειδείς όγκοι, επενδυμώματα μπορεί να προκαλέσουν οσφιαλγία. Ενδομηνυγική όγκη, σβάνωμα, μηνυγίωμα κτλ. Και επενδύμωμα. Βλέπουμε ένα νευρίνωμα, πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο στην μαγνητική το νευρίνωμα συνήθως επειδή εκφύεται από μία εξερχόμενη ρίζα, κάνει διεύρυνση του πλαγίου τρίματος και έχει συνήθως την πορεία dumbbell, λέγεται την πορεία της ρίζας. Μηνυγιώματα, τα οποία συνήθως σε γυναίκες που συνυπάρχουν με, πάντοτε θα πρέπει να ελέγχουμε και τον εγκέφαλο, που συνυπάρχουν και με μηνυγιώματα στον εγκέφαλο. Άλλη αιτία, πολύ σημαντική, που αφορά όλους μας πρακτικά, είναι η οστεοπόρωση. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα, στο 50% του συνόλου των οστεοπορωτικών καταγμάτων υπάρχουν στη σπονδυλική στήλη. 40% στις γυναίκες μετά την αμηνόπαυση, πολύ λιγότερο στους άντρες, το 70% ασυμπτωματικά. Με τελευταία μελέτη που έγινε και ακτινογραφήθηκαν οι γυναίκες από 70 ετών και πάνω, βρέθηκε ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, 70%, υπήρχαν μικρά οστεοπορωτικά κατάγματα που διέλαθαν πλήρως τις προσοχές τόσο των ασθενών όσο και των γιατρών. Ναι. Εδώ βλέπουμε οστεοπορωτικά κατάγματα διαφόρων ηλικιών. Ένα πρόσφατο με οστικό είδημα, δύο πρόσφατα, ένα παλαιότερο χωρίς είδημα αλλά με παραμόρφωση ήδη. Η παραμόρφωση μπορεί να είναι σφινοειδής, μπορεί να είναι αμφίκυλη. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση βαριάς οστεοπόρωσης η οποία δεν έχει θεραπευθεί σωστά. Και εδώ πάλι ένα σφινοειδές στο όριο της οσφυϊκής μεταθωρακική μοίρα. Πολύ χαρακτηριστικό, είχαμε και ένα περιστατικό πίσω, πέρυσι, νόσος του Πάτζετ, εναλλαγή οστεοπορωτικών και οστεοβλαστικών αιστιών. Είχαμε έναν ασθενή με μονήρη εντόπιση στον όμικρον 1, που ενώ όλος ο έλεγχος ήταν αρνητικός, τελικά καταλήξαμε μόνο με απευθείας βιοψία. Συγγενείς παθήσεις. Η σπονδυλολίσθηση θα πρέπει να θεωρείται καταρχήν συγγενής πάθηση της σπονδυλικής στήλης. Συνυπάρχουν πολλά αίτια, κυρίως δομικά, δηλαδή κακή σύνδεση στην περιοχή, σπονδυλόλυση, που θα σας δείξω ότι είναι η σπονδυλόλυση της σελίδος, και άλλα προβλήματα όπως δισχυδής ράχη. Στα πολύ γρήγορα, συγγνώμη, το σκοτσέζικο τεριέ στην ακτινογραφία, όπου εδώ βρίσκεται το όριο στο οποίο γίνεται συνήθως η σπονδυλόλυση. Τις περισσότερες φορές είναι συγγενούς αιτιολογίες, πλην όμως σε αθλητικές κακώσεις και υπερβολική γυμναστική μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα. Η σπονδυλόλυση είναι συνήθως ο προάγγελος της σπονδυλολίσθησης. Εδώ έχουμε μαγνητικές σπονδυλολίσθησης, βλέπετε την ολίσθηση του πέμπτου προς τα μπρος και το σκαλοπάτι που συνεχίζεται, και εδώ μεταξύ πάλι το ίδιο. Προχωρούμε. Για τον γενικό γιατρό δεν πρέπει να ξεχνάμε την οσφιαλγία και παθήσεις ενδοκοιλιακών οργάνων. Σε αρκετές παθήσεις, πρώτη εκδήλωση μπορεί να είναι μιας μορφής άτυπη οσφιαλγία. Άνω κοιλία, συνήθως αντανακλά στον όμικρον 1 και όμικρον 2 σπόνδυλο. Κατώτερη κοιλία προς τα κάτω, όμικρον 2, όμικρον 3 και λίγο παρακάτω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής και βέβαια λεμφώματα και άλλα νεοπλασματικά ή φλεγμονώδη νοσήματα του οπισθοπεριτονεϊκού χώρου, μεταξύ των οποίων και η οπισθοπεριτονεϊκή ίνωση, που μπορεί σαν πρώτη εκδήλωση να γίνει με οσφιαλγία και αργότερα να καταλάβει ουρητήρες και να κάνει προβλήματα από τους νεφρούς. Άλλα σπανιότερα αίτημα, το σύνδρομο του μυοπεριτονικού πόνου, σύνδρομο απιοειδούς, σωματοποίηση βέβαια και προσποίηση.
αρκετά συχνά, ειδικά σε μετεγχειρητικές καταστάσεις. Στα πολύ γρήγορα, η διαγνωστική προσέγγιση της οσφιαλγίας, γνωρίζοντας ότι είναι η πέμπτη κατά σειρά αιτία επίσκεψης στο γιατρό και ότι 70 έως 90% είναι μη ειδικού ή εκφυλιστικού τύπου, θα πρέπει ανάλογα να προσαρμόσουμε και τα διαγνωστικά μας κριτήρια. Η πρώτη και πολύ σημαντική προσέγγιση είναι η σωστή λεπτομερής κλινική εξέταση, το α και το ω. Να δούμε, υπάρχει ρυζητική συνδρομή, υπάρχει πόνος, υπάρχει σημείο Λασέγκ, υπάρχει πόνος ο οποίος να μας κατευθύνει προς μία εκφυλιστική πάθηση. Ποια ηλικία έχει ο ασθενής, έχει διαλείψους αχολότητα. Όλα αυτά παίζουν τεράστια σημασία. Αν όλα αυτά μας καλύψουν, θα μπορούσαμε χωρίς σε πρώτη φάση συνέχιση περαιτέρω ελέγχου να προχωρήσουμε σε μία συντηρητική αντιμετώπιση και εάν προκύψει θέμα, το ίδιο εδώ περιγράφω όλα τα απαραίτητα, εντόπιση πόνου, ιστορικό κτλ. Η αντικειμενική εξέταση απαραίτητα, αν υπάρχει νευρολογική σημειολογία, αν είναι μονόπλευρη, αμφωτελόπλευρη κτλ. Προχωρούμε σε απεικονιστικό έλεγχο. Θα λέγαμε hands down ότι η πρώτη και σωστότερη εξέταση είναι η μαγνητική τομογραφία. Μερικές φορές δεν είναι απόλυτα σύντομη η εξέταση, μπορεί να γίνει σύντομα η εξέταση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η μαγνητική τομογραφία είναι εκείνη που βάζει τα πράγματα στη θέση της. Αν δεν μπορεί να γίνει εναλλακτικά για λόγους βηματοδότη ή κάποια άλλη αιτία, η αξονική τομογραφία και ειδικά με σκιαγραφικό μπορεί να δώσει στοιχεία. Η δε απλή ακτινογραφία είναι περιορισμένης χρησιμότητας, μπορεί να παρακολουθήσει, θα έλεγα καλύτερα, το follow-up καταγμάτων κυρίως και μάλιστα οστεοπορωτικών. Σπανιότατα το PET, αν θέλουμε να δούμε κάτι πιο γενικευμένο, και ακόμα πιο σπάνια το σπινθυρογράφημα οστό, που το επιφυλάσσουμε κυρίως για λοιμώδεις παθήσεις. Συμπληρωματικά, ο εργαστηριακός έλεγχος και ο ηλεκτρομυογραφικός όταν υποπτευόμαστε ριζητική συνδρομή ή σαν διάκριση από την πλαγία μυατροφικής κλίνησης. Πολύ σε πρώτη φάση μπορεί να εκδηλώνονται με συμπτωματολογία μονοριζίτιδας και να υποκρύπτουν από κάτω μία, όπως είμαι σίγουρος η κυρία Καραγιωγιού έχει δει, μπορεί να υποκρύπτουν ένα εκφυλιστικό νόσημα του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως η πλαγία μυατροφικής κλίνησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ καταδοπιστικά και σωστά όλα αυτά που μας είπατε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, τι κάνουμε, πονάμε, τι κάνουμε. Θέλουμε θεραπεία. Θέλουμε την κυρία Βαδαλού. Θα μας δώσει η κυρία Βαταλού κάτω πώς θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε. Και αυτό ισχύει για εμάς. Για όλους. Δούμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καραγεωργίου για τα καλά σας λόγια και τον καθηγητή κύριο Λιάπη για την πρόσκληση. Ήδη ο κύριος Παπανδρέου νομίζω μας είπε πάρα πολλά και διευκρίνησε πάρα πολλά, τόνισε μάλλον τα σημεία που πρέπει να προσέχουμε σε αυτή την τόσο συχνή αντιμετώπιση του πόνου της σπονδυλικής στήλης, όπως ήταν το θέμα της εισήγησής μου. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω ότι ο πόνος, θα ασχοληθούμε σήμερα με το χρόνιο πόνο, ο οποίος είναι ένας πόνος που δεν έχει χρησιμότητα, είναι συνεχώς παρόν και έχει διάρκεια περισσότερο από 3 μήνες. Και βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι καρκινικός ή καλοήθης. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον καλοήθη. Είναι ασθένεια. Και αυτό πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Επιδρά στην ποιότητα ζωής των ασθενών, επηρεάζει τη λειτουργικότητα, την κοινωνική δραστηριότητα και την ψυχοσύνθεσή τους και αποτελεί βεβαίως ένα μείζον υγειονομικό πρόβλημα, αφού μειώνει την παραγωγικότητα και αυξάνει το κόστος περίθαλψης. Μια σημαντική ημερομηνία για μας που ασχολούμαστε με τον πόνο και νομίζω για όλους μας είναι το 2001, όταν οι 29 κράτη-μέλη
διακηρύξανε στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ψηφίσανε μαζί και η Ελλάδα ότι ο πόνος είναι νόσος και σαν νόσος έχει τα δικά της δικαιώματα. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Για να δούμε, οι Έλληνες έχουν ευαισθητοποιηθεί σε αυτή την έννοια του «ο πόνος είναι νόσος». Μία μεγάλη έρευνα που κάναμε το 2012 και δημοσιεύσαμε στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, γι' αυτό είναι και αντιπροσωπευτική, καταλήξαμε ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα ιατρία πόνου και τη λειτουργία της, ότι αν και ζητείτε η βοήθεια του γιατρού για την αντιμετώπιση του πόνου, βλέπουμε ότι δεν παραπέμπουν οι γιατροί στα εξειδικευμένα ιατρία πόνου και ότι το γεγονός ότι από μόνοι τους οι ασθενείς μπορεί να παίρνουν παυσίπονα, οδηγεί σε μία υποεκτίμηση του πόνου. Είναι πρόβλημα, γιατί ασχολούμαστε με τον πόνο? Βλέπουμε σε αυτή τη μεγάλη έρευνα που έγινε στην Ευρώπη κάποια χρόνια πριν, με ένα πολύ μεγάλο δείγμα 50.000 ασθενών σχεδόν, σε 11 χώρες ένας στους 5 Ευρωπαίους πολίτες πονάνε. Και πονάνε μάλιστα, το 1/3 από αυτούς, το 31%, πονάει όπως περιγράφει τόσο πολύ, ώστε δεν μπορεί να ανεχθεί. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται η ποιότητα ζωής όταν οι άρρωστοι αυτοί καταγράφουν τον πόνο τους τόσο δυνατό ώστε δεν μπορούν να τον ανεχτούν. Και βεβαίως είναι ο πόνος, ο συνεχής, ο χρόνιος πόνος, φέρνει κατάθλιψη, άγχος, αϊπνία, περιορισμένη κοινωνική δραστηριότητα, περιορισμένη λειτουργική ικανότητα και καταλήγει βεβαίως σε μια ελαττωμένη ποιότητα ζωής. Και το κόστος, δυσβάσταχτο. Στην Ευρώπη έχει υπολογιστεί 300 δισεκατομμύρια περίπου και συγκεκριμένα για την νοσφυαλγία. Βλέπετε στα διάφορα κράτη, το πιο ψηλό κόστος το έχει η Βρετανία με 1,6 δισεκατομμύρια για την νοσφυαλγία. Ήδη ακούσαμε, το πιο συχνό είναι η κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, η οποία μπορεί να βρεθεί και στην αυχενική, κυρίως στα κυρτώματα που έχουμε στη σπονδυλική στήλη, είτε στην αυχενική στο α567, είτε στο κύρτωμα το θωρακικό το θ567, είτε στο σφυκό κύρτωμα 4, 5 και ι1. Από όλα αυτά θα ασχοληθούμε. Ήδη ακούσαμε και από την κυρία Καραγεωργίου και από τον κύριο Παπανδρέου ότι το συχνότερο είναι ο πόνος της μέσης. Και για να δούμε ποια είναι η θεραπευτική στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο της μέσης, πριν βεβαίως φτάσουμε στον ορθοπαιδικό ή στον νευροχειρουργό για να μπορέσει να δώσει χειρουργική λύση στο πρόβλημα. Είναι η φαρμακοθεραπεία, οι φυσιοθεραπευτικές μέθοδοι αποκατάστασης, η ψυχολογική υποστήριξη, οι εναλλακτικές θεραπείες, η αλλαγή του τρόπου ζωής και οι παρεμβατικές τεχνικές. Αλλά θα ήθελα λιγάκι, για να μπορέσουμε να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε και ποια είναι τα λάθη που γίνονται. Α, τώρα διαπιστώνω ότι δεν σας είπα και το περιστατικό που είχα στην εισαγωγή. Δεν πειράζει, θα το πούμε. Ο πόνος, αρχικά γνωρίζαμε τον αλγεσθητικό πόνο, ο οποίος είναι ο καλός πόνος που λέμε εμείς να τον αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι εύκολο να τον διαγνώσουμε. Είναι ο πόνος από φλεγμονή, από κάταγμα, από αρθρίτιδα ή ο μετεγχειρητικός πλαχνικός πόνος. Στη συνέχεια γνωρίσαμε τον νευροπαθητικό πόνο, ο οποίος είναι ο δύσκολος πόνος, και ο οποίος σαν παραδείγματα είναι ή περιφερικός ή κεντρικός, και στον περιφερικό ανήκουν η μεθερπητική νευραλγία, η νευραλγία τριδήμου, η διαβητική νευροπάθεια, μετατραυματική νευροπάθεια, και στον κεντρικό βεβαίως ο πόνος μετά από εγκεφαλικά ή ο πόνος μετά από κακώσεις της σπονδυλικής στήλης. Όμως υπάρχει συγχρόνως και ο μεικτός πόνος, ο οποίος περιλαμβάνει και αλγεσθητικό και νευροπαθητικό πόνο. Αυτός ο πόνος, εδώ ανήκει η οσφυαλγία
πιθανά ένα κομμάτι της, όταν έχει και ριζοπάθεια, αυτό που ρώτησε πριν ο κύριος Πίταρος, επομένως θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι μεικτός πόνος, είναι καθαρά νευροπαθητικός ή αλγαισθητικός. Εδώ πέρα μας έδειξε ο κύριος Παπανδρέου πολύ ωραία όταν πιέζεται η ρίζα του νεύρου ή εδώ πέρα όπως μας εξήγησε και για τις νευρικές ίνες. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι παλιά αντιμετωπίζαμε την ισχυαλγία σαν αλγαισθητικό πόνο. Γιατί? Γιατί ξέραμε ότι είναι σε, κάνουν αυτό το σπρούτινγκ μέσα στο δίσκο και επομένως καταγράφονται σαν αλγαισθητικός πόνος. Τώρα όμως γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν τρία νευροπαθητικά στοιχεία, επομένως ο πόνος μας θα γίνει μεικτός και αλγαισθητικός και νευροπαθητικός, είτε από την πίεση στις ρίζες του νεύρου, που ξέρουμε ότι ο πόνος μεταδίδεται με τις σε και με τις αλφα δέλτα ρίζες, οπότε υπάρχουν οι μεσολαβητές της φλεγμονής, είτε από μόνη την πίεση, είτε από καταστροφή του νεύρου από αυτούς τους μεσολαβητές της φλεγμονής. Άρα λοιπόν, εδώ είναι ο ορισμός, ο τελευταίος ορισμός του 2008 του νευροπαθητικού πόνου που περιλαμβάνει τον πόνο που προκαλείται από βλάβη ή νόσο του σωματοαισθητικού συστήματος. Και θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι οι χαρακτήρες. Έρχεται ο άρρωστός μας και λέει, γιατρέ, πονάει η μέση μου, αλλά κατεβαίνει ο πόνος στο πόδι, έχει διαδρομή όπου με καίει το πόδι, έχει βελονιές, έχει ευαισθησία, περνάει σαν ηλεκτρικό ρεύμα, μου διάζει το πόδι μου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι εκτός από τον αλγαισθητικό του, έχει και νευροπαθητικό στοιχείο ο πόνος του. Έχει βρεθεί σήμερα ότι η συχνότητα της όσφιοϊσχυαλγίας φτάνει μέχρι 37%. Δηλαδή έχουμε νευροπαθητικά στοιχεία μέχρι 37%. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα ότι αντιμετωπίζονται οι ασθενείς, κοιτάξτε να δείτε μια καταγραφή, δίνουν φάρμακα τα οποία δεν είναι ειδικά, δίνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και μη οπιοειδή σε ένα ποσοστό πάνω από 62%, ενώ τα ειδικά φάρμακα για τον νευροπαθητικό πόνο είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Επομένως λοιπόν, το πρώτο που θα κάνουμε, το τόνισε ο κύριος Παπανδρέου, είναι καλό ιατρικό ιστορικό, κλινική εξέταση του αρρώστου μας και τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς στα κέντρα πόνου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι ειδικές εργαστηριακές, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή πρακτική, γι' αυτό και χρησιμοποιούνται μόνο όταν θέλουμε να λύσουμε πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα και τότε θα απευθυνθούμε στους ειδικούς, στην κυρία Καραγεωργίου και στα ειδικά κέντρα. Ποια λοιπόν είναι οι κλίμακες και τα ερωτηματολόγια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε εάν υπάρχει νευροπαθητικός πόνος? Το 2014 κάναμε το validation του DN4, που είναι ένα πολύ απλό ερωτηματολόγιο, το οποίο και δημοσιεύσαμε βεβαίως, και το οποίο προτείνουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιείται να έχουν γίνει, να έχει γίνει στάθμισή τους στη γλώσσα μας, στην ελληνική γλώσσα. Είναι πάρα πολύ απλό, παίρνει πάρα πολύ λίγο χρόνο, μας έρχεται από τον Μπουχασίρα από τη Γαλλία και έχει 4 ερωτήσεις. Οι 2 ερωτήσεις απευθύνονται στον ασθενή και καταγράφεται ανάλογα το ναι ή όχι, και οι άλλες 2 είναι η κλινική εξέταση που κάνει ο γιατρός στον άρρωστο για να δει αν έχει ευαισθησία αφής, νήξης ή τρίψιμο ή χάιδεμα. Το cut-off σημείο είναι το 4. Από 4 και πάνω, εάν συγκεντρώσετε στο ερωτηματολόγιο, είναι ότι ο ασθενής σας θα μπορείτε να πείτε έχει νευροπαθητικό πόνο και βεβαίως θα δείτε στη συνέχεια και ό,τι άλλα εξετάσεις εργαστηριακές έχετε. Αλλά είναι το πρώτο σας βήμα για να νιώθετε κι εσείς καλά ότι έχει ένα θετικό ερωτηματολόγιο DN4.
Βεβαίως στη συνέχεια έχουμε και το 5 Detect, το οποίο είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο, το έχουμε και αυτό σταθμίσει μαζί με το MAP Institute του Παρισιού και το έχετε και αυτό στην ελληνική γλώσσα. Βλέπετε, έχει πολύ περισσότερες ερωτήσεις, βγήκε αρχικά για τον πόνο της μέσης και συγκεντρώνει εδώ ένα συνολικό αποτέλεσμα, συγγνώμη, όπου σας οδηγεί και ανάλογα με τη βαθμολογία μπορείτε να πείτε ότι είναι αρνητικό, ασαφές ή θετικό το αποτέλεσμα για τον νευροπαθητικό πόνο. Επομένως λοιπόν έχουμε να επιλέξουμε τη θεραπεία που θα πρέπει να ισοζυγίζει την αποτελεσματικότητα με τις παρενέργειες. Το 2013 η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας έβγαλε τις κατευθυντήριες οδηγίες που τις έχουμε σήμερα και τις χρησιμοποιούμε από τότε για την φαρμακευτική αντιμετώπιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου. Όπως βλέπετε, βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών υπάρχουν τρεις γραμμές θεραπείας. Η πρώτη γραμμή θεραπείας, η δεύτερη και η τρίτη. Στην πρώτη γραμμή θεραπείας, εφόσον υπάρχει και νευροπαθητικό στοιχείο, βλέπετε, έχουμε πριγκαμπαλίνη και εδώ διαφέρουμε από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Νευρολόγων, οι οποίοι δεν έχουν την πριγκαμπαλίνη στην πρώτη γραμμή. Εμείς λοιπόν έχουμε πριγκαμπαλίνη, η οποία είναι το φάρμακο εκλογής για τον νευροπαθητικό πόνο, τραμαδόλι, που είναι οπιοειδές μέσης έντασης, η COX-2 αναστολής, βεβαίως μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες, και έχουμε εκείνη την εποχή, το 2013, δεν κυκλοφορούσε το patch της καψαϊκίνης, το Versatis 5%, γι' αυτό και δεν το συμπεριλάβαμε. Σήμερα, από εμπειρία μετά από τόσα χρόνια, 6 χρόνια, έχω να σας πω ότι στην πρώτη γραμμή χρησιμοποιούμε και το patch της καψαϊκίνης. Έχουμε δημοσιεύσει review για το αντιμετώπιση του χρόνιου νευροπαθητικού πόνου και έχουμε κάνει και αυτή την δημοσίευση σε όλη την Ελλάδα, στα κέντρα πόνου σε όλη την Ελλάδα, με 690, όπως βλέπετε, ασθενείς, που μεγάλο ποσοστό είναι ασθενείς που υποέφεραν από πόνο της μέσης ή από στένωση του σπονδυλικού σωλήνα ή ισχυαλγία. Και είδαμε ότι χορηγώντας πριγκαμπαλίνη, βλέπετε σε δόσεις η μικρότερη ήταν 25 μιλιγκράμμ, αλλά οι κύριες δόσεις ήταν 75 μέχρι 300 μιλιγκράμμ, όπου δεν χρειάστηκε να ανέβουμε πιο πολύ, γιατί ξέρουμε ότι η δόση της πριγκαμπαλίνης φτάνει μέχρι 600 μιλιγκράμμ. Είδαμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στην τελική επίσκεψη των ασθενών μας όσον αφορά τον πόνο, αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι, όπως είπε ο κύριος Παπανδρέου, σας αναφέρουν ότι δεν έχουν καλό ύπνο από την πρώτη μέρα, γιατί η πριγκαμπαλίνη θέλει τυπλοποίηση, αλλά αυτό που βλέπουμε, η άρρωστή μας από την πρώτη μέρα, έστω και σε χαμηλή δοσολογία, μας λένε ότι έχουν μια καλή ποιότητα ύπνου. Βλέπετε εδώ πέρα ότι και η αντίληψη των γιατρών και η αντίληψη συνολική των ασθενών βελτιώθηκαν ή πάρα πολύ βελτιώθηκαν σε ποσοστό πάνω από 67% στους γιατρούς και πάνω από 60% περίπου στους ασθενείς. Υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν παρενέργειες, ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αυτή η ζάλη που μας λένε οι ασθενείς, σε ένα ποσοστό είχαμε 16,4%, αλλά εάν τους έχουμε ενημερώσει σωστά και τους ειδοποιήσουμε γι' αυτό, τότε μετά την πρώτη-δεύτερη μέρα, αν συμβεί σε αυτούς που θα συμβεί, θα περάσει. Άλλα είναι ένα είδημα το οποίο γενικά στον διεθνή χώρο είναι σε πιο ψηλό ποσοστό, είναι 3,5%, εμείς είχαμε 1,9% και αυτή η κόπωση που μας λέγανε στην αρχή. Όμως ήταν καλή μέχρι πάρα πολύ καλή σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών μας. Και αυτό που έχω να σας πω, όταν τέλειωσε η μελέτη, γιατί ήταν για 3 εβδομάδες, οι 528 ασθενείς θέλανε να συνεχίσουν και δεν είπαν τέλειωση μελέτη, σταματάμε την χορήγηση της πριγκαμπαλίνης.
Και πάμε στη δεύτερη γραμμή που βλέπουμε πολλές φορές, ναι μεν ελαττώνεται ο πόνος που αναφέρουν οι ασθενείς, αλλά σου λέει ότι γιατρέ δεν είμαι καλά, θέλω κάτι, ή μπορεί να αναφέρουν μια ανεπιθύμητη ενέργεια από τα φάρμακα εδώ. Και πηγαίνουμε στη δεύτερη γραμμή που εκτός από τη φαρμακευτική, πρόσθετους φαρμακευτικούς παράγοντες όπως η ντουλοξετίνη ή η βελαφαξίνη, έχουμε την επισκληρίδια έγχυση των στεροειδών. Έχουμε κάνει μία δημοσίευση και έχουν όλες οι εταιρείες το 2012, όλες οι εταιρείες πόνου παγκόσμια αποδεχθεί αυτή την τροποποίηση που κάναμε στην κλίμακα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, όπου βλέπετε δεν έχουμε μόνο τη φαρμακευτική προσέγγιση στα τρία σκαλοπάτια, αλλά χρειάζονται και όλα αυτά για να μπορέσει ο άρρωστος να αντιμετωπιστεί από το χρόνιο πόνο του, είτε καλοήθη είτε κακοήθη, αλλά κυρίως ότι προστέθηκε από όλες τις εταιρείες πόνου ένα τέταρτο σκαλοπάτι που είναι οι παρεμβατικές τεχνικές. Η πιο απλή παρεμβατική τεχνική είναι η επισκληρίδιος έγχυση, που από ένα μεγάλο review του 2015 καταλήξαμε ότι η επισκληρίδιος έγχυση με τοπικό και αναισθητικό και στεροειδή είχε πολύ καλά αποτελέσματα στην κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου, έχει αόριο αξιοπιστίας 1 και στη σπονδυλική στένωση αόριο αξιοπιστίας 2. Είναι ασφαλής αυτή η επισκληρίδιος? Αυτό που καταλήγει αυτό το review με πολύ μεγάλες τυχεοποιημένες μελέτες είναι ότι εξαρτάται από την τεχνική. Ένας άνθρωπος που είναι έμπειρος δεν θα έχει επιπλοκές που το κάνει δηλαδή όπως πρέπει να γίνει η τεχνική της επισκληρίδιας έγχυσης. Και επίσης αυτό που είπε και πριν ο κύριος Παπανδρέου, ότι έχουμε και σπασμό στους μυς, είναι αυτή δημοσιεύτηκε τώρα τον Μάρτιο του 19 η μελέτη, που έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα σημεία πίεσης, στα trigger points όπως λέμε, και κυρίως όταν το συνδυάσουμε μαζί επισκληρίδιο έγχυση και trigger points. Αλλά ήδη σας έδειξε και τις αρθρώσεις εδώ πέρα, στη ζύγο από φυσιακές αρθρώσεις που νευρούνται και μπορεί να προκαλέσουν, μας το είπε ο κύριος Παπανδρέου, πάρα πολύ πόνο, και εδώ μπορούμε να ανακουφίσουμε τους αρρώστους μας με ένα μπλοκ από τοπικό αναισθητικό και στεροειδή, ή αν αυτό δεν είναι αρκετό και ο πόνος συνεχίζεται, να εφαρμόσουμε το Facet Radio Frequency Ablation στο χειρουργείο. Βεβαίως όλα αυτά που σας είπα, και επισκληρίδιο και τα Facet και τα RF, πρέπει να γίνονται στο χειρουργείο για να σε άσυπτο περιβάλλον και να παρακολουθείτε καλά ο άρρωστος. Και ερχόμαστε στην τρίτη γραμμή θεραπείας, που είτε δεν υποχωρούν είτε έχουμε νευρολογικά σημεία όπως ακούσαμε, που θα πάμε σε χειρουργική αποκατάσταση, ή αυτό που κάνουμε εμείς σαν τρίτη γραμμή θεραπείας είναι η νευροδιέγερση, το neuromodulation, που είναι είτε το spinal cord stimulation. Από ένα review με πάνω από 3.000 ασθενείς έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, και αυτό που δημοσιεύθηκε το Νοέμβρη του 2018 είδανε ότι κυρίως σε failed back syndrome, ναι, έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα όταν οι άρρωστοι υποφέρουν, με ένα spinal cord stimulation μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην ποιότητα ζωής τους. Και βεβαίως έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται και τα υποδόρια spinal cord stimulation. Αυτά είναι βεβαίως τα συστήματα τα οποία και κοστίζουν πολύ και θέλει πολύ περισσότερη εξειδίκευση, αλλά πιθανά να είναι απαραίτητα να βάλουμε σε έναν άρρωστο ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και το τελικό στάδιο είναι η εμφύτευση αντλιών, που πλέον χορηγούμε, που έχουμε κάνει με τον κύριο Παπανδρέου, χορηγούμε μείγμα μορφίνης και τοπικού αναισθητικού ή μόνον μορφίνη σε ανθρώπους
που έχουν δοκιμαστεί όλα τα σκαλοπάτια για την αντιμετώπιση του πόνου τους και δεν έχουν ανακουφιστεί. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι αυτοί οι άρρωστοι έχουν ανάγκη από πολυδιάστατη αντιμετώπιση. Δηλαδή πρέπει να έχουμε οργανωμένα κέντρα πόνου τα οποία όχι απλώς θα μπορούν οι άρρωστοι να πάρουν μια φαρμακευτική αγωγή ή να γίνουν οι επεμβατικές τεχνικές, που αυτά βεβαίως όπως ξέρετε τα διαθέτει το ιατρικό κέντρο από το 1986, το οποίο ίδρυσε αυτό το κέντρο πόνου. Πρέπει οι άρρωστοι να ξέρουν ότι θα έχουν έναν ψυχολόγο ειδικά εκπαιδευμένο για τον πόνο που έχουμε στο ιατρικό κέντρο, ο οποίος θα μπορεί να κάνει και οικογενειακή υποστήριξη, γιατί αλλάζει όλη η ζωή όχι μόνο των ανθρώπων που έχουν χρόνιο πόνο αλλά και των οικογενειών τους, και βεβαίως θα μπορούμε να προσφέρουμε και τις εναλλακτικές θεραπείες όλες, που όπως ξέρουμε τώρα οργανώνεται ένα τέτοιο κέντρο με βελονισμό, ρεφλεξολογία, οζονοθεραπεία και τη φυσιοθεραπεία που ήδη έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για τους ομιλητές, το περιστατικό σας. Ναι, το οποίο αυτό ήταν ότι το ξέχασα να κάνω και την... Αλλά θέλω να σας το πω γιατί έχει σημασία. Ήταν ένας ασθενής 62 ετών, ο οποίος επισκέφτηκε αρχικά, ξεκίνησε με πριν από 7 μήνες να έχει έναν πόνο δυνατό στη μέση. Επειδή ήξερε ότι από παλιά είχε κάποια προβλήματα στη μέση, ξεκίνησε μόνος του, όπως κάνουν οι άνθρωποι, γενικά το βλέπουμε αυτό, να παίρνει φάρμακα μόνος του. Πέρασαν 1-2 μήνες, ο πόνος δυνάμωνε και ο ασθενής δεν ήταν ικανοποιημένος γιατί δεν μπορούσε να τον ελέγξει. Μετά από 2 μήνες πήγε σε έναν ορθοπαιδικό. Του είπε ότι από παλιά έχω προβλήματα στη μέση μου και ο ορθοπαιδικός του έδωσε, του σύστησε μία θεραπεία συστηματική πλέον με μυστεροειδή αντιφλεγμονώδη, με αναλγητικά. Ο πόνος υφέθηκε λιγάκι με τη συστηματική θεραπεία, αλλά περνούσε ο χρόνος και ο ασθενής ανέφερε έντονα επεισόδια πόνου. Περνούσανε, ξαναερχόταν. Άρχισε τότε αυτό το κλασικό που κάνουνε, να επισκέφτεται διάφορους γιατρούς. Περνούσε ο καιρός, ο άρρωστος έβγαλε και έρπιτα ζωστήρα. Πήγε στον δερματολόγο, στο Συγκρού, και όπου του δώσανε την αντιϊκή θεραπεία, αλλά στη συνέχεια έκανε μεθερπιτική νευραλγία και το Συγκρού το παρέπεψε. Προσωπικά με πήρανε τηλέφωνο κάποιος και λέει τι θα κάνουμε με αυτό τον άρρωστο, πονάει από τη μέση, έβγαλε έρπιτα. Όταν με επισκέφτηκε είχε αρχίσει πριν από 1 μήνα να εμφανίζει ζάχαρο. Είχε κάνει εντωμεταξύ μία μαγνητική που είχε δείξει μία κύλη μεσοσπονδυλίου στο 4-5 και 5-1. Ο άρρωστος όμως, όταν ήρθε με μια καλή κλινική εξέταση, όπως λέμε, περιέγραφε έναν πόνο, ο οποίος ήταν ψηλά και ο οποίος ερχότανε ζωστηροειδώς μπροστά. Καμία σχέση με τις δισκοπάθειες, και όπως ήδη το έδειξε και ο κύριος Παπανδρέου, αυτός ο άρρωστος είχε καρκίνο στο πάνκρεας. Και όταν έγινε μία άνω-κάτω κοιλίας και βλέπετε ότι έκανε και τον έρπιτα διότι είχε αρχίσει, έπεσε το νοσολογικό του, ήταν, αλλά έχασε όμως 7 μήνες από τη ζωή του αντιμετωπιζόμενος, και το βλέπουμε πάρα πολύ, δηλαδή πάρε ένα μυστεροειδές αντιφλεγμονώδες. Ούτε καν τον ευρωπαθητικό πόνο δεν καλύπτεται και κυρίως από γενικούς γιατρούς και αυτά. Αυτό ήταν το περιστατικό και επειδή μου έχει, ήταν εξαιρετικό αυτός ο άρρωστος, μου έχει μείνει πολύ ότι πιθανά θα μπορούσε να είχε
νωρίτερα κάνει κάτι και έχασε αυτούς τους 7 μήνες. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για την Ιεβαδρομή, όχι ερώτηση, εγώ έχω μια επισήμανση να κάνω. Καταρχάς να σας συγχαρώ τους ομιλητές. Δεν είχατε κανένα να γράψει την κυρία Καραγιωργίου, γιατί μας άρεσε πολύ να μιλήσει. Εγώ είμαι. Θα σας πάω με την κατηδία. Λοιπόν, έχουμε την χαρά για εμάς τους χειρουργούς, ανεξάρτητα από τους ορθοπαιδικούς που έχουν τον πόνο της φυλακής, αλλά έχουμε το δράμα των κακινικών ασθενών, κυρίως στα τελικά στάδια της νόσους. Σε αυτό το σημείο υπήρχε μια αξιοπρέπεια και οι άνθρωποι αυτοί κατέληγαν με μορφήνες συνεχώς, με φάρμακα οπιοειδή και τέτοια, χωρίς να έχουν και μια ποιότητα ζωή στο τελικό του στάδιο. Θέλω να πω ότι η κυρία Βαδαλούκα με την ομάδα της τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει αυτούς τους αρρώστους να πεθαίνουν με αξιοπρέπεια μέσα στην οικογένειά τους και ζωντανή ακόμη, όχι να είναι νεκροί πριν την ώρα τους. Και την ευχαριστώ και δημόσια. Κάτι άλλο, κάποιος άλλος να πει κάτι για τον κύριο Πάπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαδαλούκα, πολύ ενδιαφέροντο. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις εναλλακτικές θεραπείες που εμείς οι κλασικοί. Μάλλον δεν τις ξέρουμε για να τις απορρίψουμε, ίσως είναι το πιο σωστό. Επειδή αναφέρατε την ρεφλεξολογία, την ρεφλεξολογία που δεν την ξέρουμε, οι ασθενείς που έρχονται και κάνουν engage που λέμε σε αυτές τις δραστηριότητες, εμείς πρέπει να τις αποτρέπουμε ή να τις συμβουλεύουμε. Δεν είναι, ο βελονισμός είναι μόνο που είναι evidence-based, μόνο. Αλλά η ρεφλεξολογία έχει αρχίσει και υπάρχουν αρκετές αναφορές και μπαίνει μέσα και εγώ θα σας πω από προσωπική μου εμπειρία, έχω περιστατικά τα οποία πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο συνδυασμός δηλαδή της φαρμακευτικής αντιμετώπισης ή μιας παρέμβασης με μια επισκληροειδή και η ρεφλεξολογία και συγκεκριμένα, δεν ξέρω, κάποιος συνάδελφος από εδώ, δεν θυμάμαι, μου έστειλε ένα παιδάκι 17 χρονών το οποίο έλεγε ότι πονάει πάρα πολύ στη μέση. Ήρθε με τη μαμά του και μου έλεγε έχει κάνει απόσυρση, δεν θέλει να πάει σχολείο, πονάει. Αυτό το παιδάκι, εντάξει, θα πείτε είναι και μία εμπειρία τόσων χρόνων, το καταλαβαίνεις και την ψυχοσύνθεση και η μαμά δεν ήθελε να πάρει κανένα φάρμακο το παιδί. Και δεν ήτανε να κάνω και επισκληρίδιο έγχυση, δεν ήτανε. Το έστειλα για ρεφλεξολογία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καλά που πάει. Επανεντάχθηκε, ξεκίνησε και πήγε. Κάνουμε, έχουν αποτέλεσμα. Αρκεί να είναι καλά εκπαιδευμένοι, διότι υπάρχει κάποιος ρεφλεξιολόγος, υποτίθεται, δεν το ξέρω, απλά θα σας πω το περιστατικό που είδα, που πηγαίνουν, λέει, έτσι οι ασθενείς, είναι στην Κόρινθο. Α, μου ήρθε ένας με ένα πόδι τέτοιο, γιατί έπαιρνε ένα, ενώ η ρεφλεξολογία γίνεται τις πατούσες, έπαιρνε ένα μπλάστη, το ξέρετε κύριε Παπανδρέου, τραγικό. Μάλιστα. Αρκεί γι' αυτό λέω να είναι, γιατί τώρα η εποχή που ζούμε, περνάνε πάρα πολύ αυτοί που λένε εγώ μπορώ να πάρω το ραβδάκι και να σου κάνω και να κάνω. Ο βελονισμός είναι evidence-based, ναι. Σαν καθαρά αναγγητική θεραπεία. Ναι, καθαρά αναγγητική. Το πρόβλημα είναι ότι όταν το σταματάς, εάν δεν έχει γίνει συνολική αντιμετώπιση του πόνου, ο πόνος συνεχίζει ακάθεκτος. Δηλαδή με το σταμάτημα των συνεδριών του βελονισμού, ο πόνος θα συνεχίσει. Ερώτηση για τον κύριο Παπανδρέου. Μετά είπε τόσο καλά που σου απαντήσω, κύριε Παπανδρέου. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Έχετε, θέλετε να ρωτήσετε με τις ερωτήσεις, κύριε Παπανδρέου. Σας άφησα πολλά hints μέσα στην παρουσίασή μου. Η πρώτη ερώτηση, ποια είναι η χαρακτηριστική συμπτωματολογία της οσφιαλγίας που οφείλεται σε μεταστατική νόσο. Είναι αρκετά μπερδεμένη, είναι ένα puzzle όλων των κατα... Πρώτο, επιδείνωση στην κίνηση, υποχώρηση στην ανάπαυση, βελτίωση τη νύχτα. Δεύτερο, βελτίωση στην κίνηση, επιδείνωση στην ανάπαυση, επιδείνωση τη νύχτα. Τρία, επιδείνωση στην κίνηση, μη υποχώρηση στην ανάπαυση, επιδείνωση τη νύχτα. Και τέσσερα, επιδείνωση στην κίνηση, υποχώρηση στην ανάπαυση, επιδείνωση τη νύχτα. Ψηφίστε.
πάρα πολύ σωστά, βρήκατε τη σωστή απάντηση. Ο καρκινικός πόνος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Επιδεινώνεται με την κίνηση, δεν υποχωρεί ουσιαστικά στην ανάπαυση και το πολύ χαρακτηριστικό είναι επιδεινώνεται τη νύχτα. Εκεί κάπου συγχέεται και με τους τοπικούς καλοήθεις όγκους. Προχωρούμε στη δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η κυριότερη αιτία σπονδυλολύσης στην οσφυϊκή μοίρα? 1. Τραυματική. 2. Εκφυλιστική. 3. Νεοπλασματική. 4. Συγγενής. Λυπάμαι, δεν είναι η εκφυλιστική, είναι η συγγενής. Το τόνισα αυτό στην ομιλία μου, ότι είναι ένα σύμπλεγμα προβλημάτων που το κληρονομούμε τις περισσότερες φορές. Άρα η σωστή απάντηση είναι η 4, συγγενής. Ευχαρίστω. Δηλαδή είναι κληρονομική. Η προδιάθεση, κληρονομική η προδιάθεση είναι. Είπα προηγουμένως ότι πρώτον, μπορεί οι αυχένες των σπονδυλικών τόξων να είναι πολύ λεπτοί και να καθίσει πάνω σε αυτούς μία σπονδυλόλυση. 1. Είναι κληρονομικό επομένως. 2. Οι σύνδεσμοι, οι πλάγοι και οι οπίστοι σύνδεσμοι που συγκρατούν τους σπονδύλους έχει δειχτεί σε μελέτη που έγινε ότι στις περιπτώσεις σπονδυλολίσθησης είναι πλέον ασθενείς ή έχουν μικρότερο πάχος. Άρα αυτοί προδιαθέτουν σε μία αστάθεια στην περιοχή. Ωραία, αλλά η γυμναστική δεν μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό. Δηλαδή και ο ατόμου, θέλω να πω, δεν είναι αυστηρά η κληρονομικότητα. Όχι, εγώ συγκεκριμένως απάντησα. Ναι, ναι. Η γυμναστική σε ποια, δηλαδή να προκαλέσει τη σπονδυλολίσθηση η γυμναστική. Να προστατεύσει. Ναι. Ναι, αλλά μιλάμε για αιτιολογία εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για προστασία, δεν μιλάμε χειρισμούς θεραπευτικούς. Βεβαίως μπορεί να προστατεύσει υπό την έννοια ότι μπορεί να ενισχύσει τις μυϊκές μάζες στην περιοχή και να συγκρατήσουν καλύτερα την ασταθή σπονδυλική στήλη. Πάμε στην τρίτη. Ναι, ναι, ευχαρίστω. Άρα μια ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να το καλύπτει αυτό ή όχι? Βεβαίως και πρέπει να το καλύπτει, όπως και ο καρκίνος είναι. Όλες οι παθήσεις που έχουμε πρακτικά είναι γονιδιακές. Ακόμα και οι λοιμώξεις. Νοσούμε από λοιμώξεις διότι έχουμε πρόβλημα γονιδιακό σε συγκεκριμένα μικρόβια. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα ασφαλιστικό, τεράστιο θέμα. Γι' αυτό είναι. Ναι, γι' αυτό είναι καλό η νεολαία τώρα πια να ασφαλίζεται να κάνει συμβόλαια εφόρου ζωής που περιλαμβάνουν όλες αυτές τις παθήσεις. Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Προχωρούμε. Είναι κάτι άλλο? Ναι. Όχι. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. Τι ποσοστό στο σύνολο των περιστατικών οσφυαλγίας καταλαμβάνει η οξία οσφυαλγία μη ειδικού και ή εκφυλιστικού τύπου? 90%, 75%, 50% ή 30%. Λυπάμαι, αλλά είναι το 90%. Είναι συντριπτικό το ποσοστό της μη ειδικού τύπου οσφυαλγίας ή εκφυλιστικού τύπου. Είναι το 90%. Άρα θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό το πράγμα όταν έρχεται ένας άρρωστος με οξία οσφυαλγία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παπανδρέου έβαλε δύσκολα.
Η πρώτη ερώτηση. Ο ασθενής με έντονο πόνο στη μέση λόγω κύλισμα στο σπονδυλίου δίσκου και διαδρομή του πόνου στο δεξί κάτω άκρο με μούδιασμα, βελονιές και κάψιμο. Υποφέρει από αλγεστητικό, νευροπαθητικό ή μεικτό πόνο. Βλέπετε, ο κύριος Παπανδρέου έβαλε δύσκολα, εγώ βάζω εύκολα. Εξαιρετικά. Πάμε στο επόμενο. Μετά από μια αποτυχημένη επέμβαση στην οσφυγική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και ανυπόφορο πόνο, θα συστήσετε φαρμακευτική αναλγητική αγωγή, φυσικοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ή όλα τα ανωτέρω. Θαύμα. Ποιες εναλλακτικές θεραπείες προτείνονται? Ήδη το συζητήσαμε αυτό, για το χρόνιο πόνο. Ο βελονισμός, η ρεφλεξολογία, το σιάτσου. Και το σιάτσου έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Πάρα πολύ καλά. Και η ρεφλεξολογία από το σιάτσου. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι. Με άλλη φιλοσοφία, αλλά είναι πάρα πολύ καλά. Ή όλα τα ανωτέρω. Έχει κανείς εμπειρία από εναλλακτική μέθοδο? Από σιάτσου ή ρεφλεξολογία ή... Ναι, όχι, λέω και αν οι ίδιοι προσωπικά έχετε. Μάλιστα, 100%. Θαύμα. Συγχαρητήρια. Είστε υπέροχα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Καραγιωλίου για τις ομιλητές και για τη γιορτή τη παρουσίαση και για τον ακριβή τρόπο έτσι ακριβώς πρέπει να γίνονται τα grand rounds. Να πω ότι έχετε ξεχάσει μία μέθοδο θεραπεία την οποία όσοι από εμάς καταγόμαστε έτσι από περιοχές της Υπαίθρου τα παλιά χρόνια περιμένουν να περάσει ο Αρκουδιάρης με την αρκούδα για να πατήσει η αρκούδα αυτούς που είναι νεοσφυγαλγία. Ουσιαστικά είναι η χειροπρακτική. Είναι ο πρόγονος της χειροπρακτικής.